εσύ που είσαι βρεάτζαλα, πώς μου αρέσει έτσι. Σε προσέχω και στα μαγαζιά και γενικά σε εμφανίζω στην τηλεόραση παντού. Γιατί είχε κλείσει ο λαιμός σου, αγάπη μου. Αν πας με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι. Γιατί σαν και εμένα, για σένα δεν υπάρχει άλλη. Αν πας με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι. Γιατί σαν και εμένα, για σένα δεν υπάρχει άλλη. Έλα εδώ. Ακούς τι λέει το τραγούδι, αν πας με άλλη θα σπάσω το κεφάλι. Ναι, ήρθα σαν αντιπρόσωπος του αντρικού φίλου, δηλαδή τι εννοείς, θα του σπάσει το κεφάλι. Θα του σπάσω το κεφάλι. Με τον Τζόνι Θοδωρίδη όμως έχουμε μείνει στη μέση. Βασίλη. Οικογενειάρχης καλός. Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Την ελευθερία σου για ποιον θα τη θυσίαζες, θυσίαζες, λέω όλα να τιέμαι. Για ποιον θα θυσίαζα. Την ελευθερία σου, Τζόνι μου. Για την κόρη μου. Ένας κωμικός ηθοποιός. Τώρα μιλάμε εμείς να πούμε ζωντανά για να... βέβαια, ζωντανά, ναι. Να... για να τα βλέπει ο κόσμος αυτά που τα λέμε. Ναι, βέβαια. Και... α, δεν είναι εγκόγρητο. Όχι, όχι, αυτά είναι τα επισήμως. Κούκλα μου, ό,τι πεις εσύ. Και μόνο που σε βλέπω, να πούμε η μέρα μου είναι... να διακόψω το... το φλερτ. Αυτό που μην το πεις φλερτ, προς Θεού. Δεν είπα εγώ. Όταν μια γυναίκα δεν την αγαπάς, ας την ένα φύγει, μη την τυραννάς. Όταν μια γυναίκα πια δεν την μωθείς, μη την καθυστερείς, μη την καθυστερείς. Σήμερα για τρεις λόγους είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Πρώτον, διότι άλλαξα χτένισμα, δεν σας αφορά. Δεύτερον, γιατί κάνω έναρξη με τον Μάρκο Σεβερλή, ούτε αυτό σας αφορά. Τρίτον, σας αφορά, αλλάξαμε σκηνικό. Μπήκε χρώμα, σηκώνομαι, δείτε το. Χρώμα από εδώ, γαλάζια, κόκκινα, αλλάξαμε μοκέτα, βάλαμε γκρίζα μοκέτα κάτω, τα βλέπετε αυτά. Αφού δε μ' αγαπάς και μου φέρεσαι αλλιώτικα, αφού στις δισκοτέκ μου κουνιέσαι με νησιώτικα, αφού με ένα σου κλικ με βυθίζεις το παράπονο, για πες μου γιατί εγώ. Τι κάνεις? Πολύ καλά. Ο ιός? Ο ιός. Μπλε μάτια κατά γάλανα. Τα δικά σου δεν είναι πάντως. Του παππού, του παππού είναι. Του παππού. Ξανθός είναι, δεν σου μοιάζει ούτε στα χρώματα. Είδες ο παππούς σου, λέω. Στη φωνή όμως σου φέρνει. Τον άκουσα στο link. Η Δέσποινα Βανδύ σήμερα, όχι για πρώτη, όχι για δεύτερη, όχι για τρίτη, μα για τέταρτη φορά και όχι και τελευταία. Με τον τελευταίο της δίσκο που έχει ήδη ξεχωρίσει η πρώτη επιτυχία, μη μας απασχολείτε καλά, χάνουμε τα λόγια μας. Δεν πεθαίνει η αγάπη που μας δένει. Εννοούμε τη δικιά σου με τον πρωινό καφέ ή τίποτα άλλο? Γενικότερα. Εντάξει, γενικότερα. Στην Κρήτη έχεις ξανάρθει? Ναι, έχω ξανάρθει. Για να τραγουδήσεις ή για διακοπές? Μαζί πάλι με τον πρωινό καφέ. Α, πάλι με τον πρωινό καφέ. Εγώ με τον πρωινό καφέ έχω γνωρίσει όλη την Ελλάδα από πέρα. Γνωρίστε. Έφυγες, μακριά μου. Έφυγες και σπάσες την καρδιά μου. Μη ζητάς θέση πια. Θέλω να πω ότι αυτή η σεζόν, όλη αυτή η σεζόν, οι 10 αυτοί μήνες, ήταν μια περίεργη χρονιά για μένα. Πέρασα φοβερές συγκινήσεις με τον πρωινό καφέ, φοβερές χαρές, μεγάλες ευτυχίες, πολλά κέφια. Πέρασα και κάποιες μικροστεναχώριες, αλλά αν δεν υπάρχουν και μικροστεναχώριες, αυτές είναι το πιπέρο της ζωής. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αμάρτησα για μια νύχτα παράνομα. Δεν σου κάνω τον